πάντα υπάρχουν τα καλά νέα, ακόμα και στην παράσταση, με το μελαγχολικό ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Η μη είναι εκείνη η οποία φέρνει τη λύτρωση κάποια στιγμή. Φέρνει χαρά, δροσοσταλιά, όπως βλέπετε από πάνω μας, μέσα στη μελαγχολία και στην απεσιοδοξία των τότε ημερών. Η μη, πώς νιώθει πάνω στη σκηνή? Η μη πγγής είναι η γυναίκα που αποτελεί το συνδετικό κρίκο με τον έξω κόσμο, το συνδετικό κρίκο για την οικογένεια, αυτή που φυγαδεύει την οικογένεια, που τους πηγαίνει τα νέα, τους πηγαίνει τρόφιμα και με ρίσκο τη ζωή της προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τους φίλους της, για να στηρίξει τα ιδανικά της. Φέρνει τα κόκκινα παπούτσια κάποια στιγμή στην Άννα Φρανκ, της αλλάζει τη μονοτονία της καθημερινότητας και της δίνει τη δυνατότητα να κάνει την επανάστασή της καταγράφοντας τα όσα βιώνει. Ναι, είναι, θα λέγαμε, η μικρή της φίλη, όπως λένε και στο μυθιστόρημα, έγραφε η Άννα, η μη φωνάζει η μικρή της φίλη. Η Άννα συνδέεται, είναι το παιδί που συνδέεται με τη μη πγγής, όπως σε αντίθεση η Μάργκοτ με την κυρία Φρανκ, τη μητέρα της, έτσι και η Άννα έχει σαν πρότυπο τη ΜΥΠ. Άλλωστε και η ίδια η ΜΥΠ Γκίς βίωσε τη φρίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε στα μάτια της Άννας βλέπει τον εαυτό της, θα λέγαμε. Η κίνησή και σας. Και βλέπει την ιστορία να επαναλαμβάνεται, δυστυχώς. Και αυτή την επανάληψη, την κίνηση αυτή μέσα στην θεατρική σκηνή, την αποδίδεται τόσο συγκινητικά που έρχεται να δέσει μετά τα όσα βλέπουμε σαν ταινία και το μονόλογο του Εσκινάζη, να δέσει και να πούμε πάλι καλά που ήταν και η μη σε εκείνο το μελαγχολικό σκηνικό όπως το ζούσαν τότε. Εντάξει, είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος. Θέλω να και χαίρομαι που μου δίνετε το βήμα μέσω της εκπομπής σας να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Βάσια Παναγοπούλου, τη σκηνοθέτη μας, γιατί πρώτη φορά υποδίω με ένα υπαρκτό πρόσωπο και αυτό είναι που με δελεάζει περισσότερο. Εγώ πρέπει να μείνω στο φως, να μείνω στο σκηνικό, να μείνω σε σκηνοθεσία, να μείνω όμως πολύ περισσότερο σε εκείνα τα προσεγμένα, ποιοτικά και σοβαρά που καταφέρνετε εσείς σαν ηθοποιοί να περάσετε σε εμάς στο κοινό. Και αυτό είναι και η ευθύνη, χαρά και δύναμη για κάτι το καλύτερο, όταν και όποτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους μας και να πούμε ότι είναι σημαντικό σε τέτοιες δύσκολες εποχές μέσω του θεάτρου να περνάμε σωστά μηνύματα και να βγαίνουν καλύτεροι άνθρωποι μέσα από αυτές τις παραστάσεις. Εμείς παίρνουμε πάντως νότες αντίστασης, να τις βάλουμε στην καθημερινότητα και να πούμε ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε. Σαν την Άννα Φρανκ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ό,τι το καλύτερο.